Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Μιχάλης Μουστάκας, ο πολύ πολύ αγαπημένος μας Μιχάλης, που μπαίνει στα σπίτια μας τόσα χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, την Τατιάνα του, είναι σήμερα εδώ κοντά μας και μου είπαν και στις διαφημίσεις πόσο μηνών είναι η Τατιάνα και ποια φάση της εγκυμοσύνης διανύει. Τατιάνα μου. Σε ποια φάση? 6 μηνών μου είπες. Κοντεύω, ναι. Δεν φαίνεσαι 6 μηνών, μου είπε ο Μιχάλης σχεδόν ότι περιμένετε μωρό. 22 εβδομάδες. 22 εβδομάδων. Μου είπε ότι περιμένετε μωρό, αλλά δεν ρώτησα εκεί που βρεθήκαμε εκείνη την ώρα πόσο μηνών είστε κλπ. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Ευχαριστώ. Είναι... Εμένα μου φαίνεται πιο πολλά. Εμένα, Μιχάλη μου. Αλήθεια δεν σου φαίνεται καθόλου. Ευχαριστώ. Ότι είσαι έγκυος. Εντάξει, εγώ πιστεύω τελευταίες 3 μήνες να δώσω στο φαΐ. Να βάλω καμιά τριαντάρια. Έβαλες και στη Στέλλα, έτσι. Έβαλα ναι, 35 Στέλλα, κιλά. Βάλε πολλά κιλά. 35 ναι, κιλά. Είχε βάλει αρκετά κιλά. Εντάξει, τώρα τι να αφήνω να τρώει οτιδήποτε. Τρώγες ανεξέλεκτα και βάλες 35 κιλά. Τρώγα γλυκά, τώρα δεν με τραβάει αγλικά. Ναι. Μιχάλη μου, βουρούσες τη Στέλλα, έτσι, κάτι που επιθυμούσε η Τατιάνα να φέρεις, να κάνεις, να... Είναι που δεν να κάνω, βέβαια. Έλα, σου τώρα ζεις στις διαφημίσεις, σε πείραζα το λέω του άντρα. Τώρα, σε αυτήν τη φάση, θα ξεκινήσεις να τρέχεις πιπερότα, ίσμα να αλλάξεις πάνες. Το πιστεύω. Εμά, έτσι γίνεται διαφορετικά. Έτσι. Πώς το μάθατε για την εγκυμοσύνη? Τατιάνα μου, το ανακοίνωσε στο σχεδόν μαζί. Σχεδόν αμέσως το ένιωθα, έτσι είναι και δεύτερο, έτσι ο οργανισμός το κατάλαβε. Το αναγνώρισες. Ναι. Πώς του το είπες? Εντάξει, του είπα. Σοκαριστήκαμε και οι δύο. Πόση ώρα να κάνουμε να μιλήσει ο Μιχάλης? Να μιλήσει, άρχισε να φωνάζει ρόντι. Με το χιούμορ σου, ρε Μιχάλη. Ναι, εντάξει, φώναζα η ρόδι. Το χιούμορ σου, το απίστευτο. Δεν το πιστεύω. Σοβαρά της λέω, με δουλεύεις. Δεν είναι δυνατό. Εντάξει, εντάξει, το κατάπια. Μιχάλη μου, νιώθεις δηλαδή ότι δεν έχεις τις αντοχές για να ξεκινήσεις πάλι? Κοιτάξτε, αντοχές δεν το ξέρω. Σίγουρα νιώθω ότι είμαι μια χαρά. Αλλά μετά από τόσο καιρό μου ήρθε έτσι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Και όταν το είπα στους συναδέρφους που είχαμε παράσταση, μου λένε είναι ευλογία Θεού, κράτα το για την αμαρτία. Εννοείται, ναι. Εδώ υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν παιδί και ο Θεός θα σας βοηθήσει. Ο Θεός βοηθός. Για να δούμε το Θεό. Ξέρεις, κάθε μωρό. Πιστεύω, βέβαια. Έχω πίστη. Λένε, Μιχάλη μου, επειδή προλάβαμε στις διαφημίσεις να συζητήσουμε αρκετά και μας είπες και προηγουμένως για τις οικονομικές δυσκολίες, το επάγγελμα. Λένε ότι κάθε μωρό φέρνει τα λεφτά του μαζί του. Έτσι λαλούσαν πάλι. Ότι